Εμείς την καταψηφίζουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όχι γιατί δεν είναι σημαντικά φυσικά το να προχωρήσουν μια σειρά έργα που αφορούν και ρέματα και συνολικότερα, αλλά διότι και το συγκεκριμένο έργο, το οποίο διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη μελέτη, το αντιμετωπίζει αυτό το έργο οριοθέτησης και διευθέτησης ενός τμήματος του ρέματος με τον κλασικό τρόπο που έχουμε δει σε πλήθος αντίστοιχων έργων, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας, που θα λάβει υπόψη όλη τη λεκάνη απορροής, που θα βάλει προτεραιότητα έργα πρόληψης στους ορεινούς όγκους, που θα δει τα όποια έργα και θα τα κατασκευάσει με προδιαγραφές ουσιαστικής προστασίας και όχι με βάση τις κατευθύνσεις που υπάρχουν και από την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, που στην πραγματικότητα υποτάσσει τα όποια έργα στη λογική του κόστους ωφέλους. Πρόκειται για ένα έργο που μιλάει για περίοδο επαναφοράς 50 ετών για πλημμυρικά φαινόμενα και όχι για πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, και συνολικότερα υποτάσσει φυσικά και τις συγκεκριμένες οριοθετήσεις στα τετελεσμένα που υπάρχουν σε σχέση με την αυθαίρετη δόμηση, την εκτός σχεδίου δόμηση, κάτι το οποίο το έχουμε δει σε πολλά ρέματα στην Αττική και όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Σε καμία περίπτωση, και αυτό φαίνεται από πολλά σημεία και μέσα στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν εξασφαλίζεται η προστασία του οικοσυστήματος, αλλά το αντίθετο. Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε ότι θα έπρεπε, ειδικά για τη συγκεκριμένη περιοχή, παίρνοντας υπόψη και την πρόσφατη πυρκαγιά, ούτως ή άλλως να ξαναγίνει μελέτη. Πρόκειται έτσι και αλλιώς για μια μελέτη που εκπονήθηκε τον Οκτώβριο του 20 και η εισήγηση της υπηρεσίας συντάχθηκε τον 22. Μεσολάβησε όμως η πρόσφατη πυρκαγιά, που ούτως ή άλλως έχει πλήξει και τη συγκεκριμένη περιοχή και πιθανότατα προφανώς θα υπάρξουν και πλημμυρικά φαινόμενα, όπως έχουμε καταγγείλει και θα το συζητήσουμε φυσικά και όταν έρθει και η συζήτηση συνολικά για την αντιπλημμυρική προστασία. Τα αποτελέσματα λοιπόν και οι όποιες μελέτες έτσι και αλλιώς, τα όποια δεδομένα έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη, ούτως ή άλλως δεν ισχύουν. Και ζητήματα που έχουν να κάνουν με υδραυλικούς υπολογισμούς, όμβρες, καμπύλες και τα λοιπά, που σίγουρα απαιτείται η επικαιροποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως, και με τα δεδομένα της συγκεκριμένης μελέτης, εμείς, για παράδειγμα, δεν εντοπίσαμε μέσα στη μελέτη το θέμα της επάρκειας του κατάντια αποδέκτη, στο πώς θα υποδεχθεί τις αυξημένες, λόγω των έργων διευθέτησης, πλημμυρικές παροχές του ρέματος, διότι τερματίζεται στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο έργο στη διασταύρωση των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αγίου Φανορίου. Και όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε την ΠΕΡ.